σας έχω για τη συνέχεια. Σας έχω τον αγαπητό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, διότι πηγαίνουμε πλησίστη για εκλογές 25 Ιουνίου. Στην Τουρκία τελειώσανε, ο Ερντογάν πανίσχυρος και τα λοιπά. Και εδώ σουσουδίζουμε, θα το πω έτσι, σουσουδίζουμε πώς θα είναι, πώς θα μας συμπεριφερθεί, πώς θα ανταλλάξει, πώς θα γίνει ποιότερος, πώς θα προσεγγίσει τη Δύση, πώς ανοίγει ένα κανάλι διαδρόμου με την Ελλάδα, Και έρχεται ο κύριος Αϊφαντής με ένα άρθρο να μας δώσει έναν οδικό χάρτη, αν μας βάλουν ή μπούμε στο τρυπάκι του διαλόγου, τι πρέπει και πώς θα έπρεπε μίνιμουμ εθνικά να σκεφτούμε και να πορευτούμε. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε για το αποτύπωμα στην ιστορία ενός άλλοτε πολιτικού σας προϊσταμένου στο Υπουργείο Εξωτερικών που έφυγε χθες. Όταν ήμουν νεαρός διπλωμάτης, μόλις είχαμε πρωτομπεί στο Υπουργείο Εξωτερικών το 1985, ο Θόδωρος Πάγκαλος ανερχόταν και μετά από λίγο μεσουράνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν ένας πολύ ευφυής άνθρωπος. Αναμφίβολα. Ο οποίος δεν είχε καμία δυσκολία να πάρει τους φακέλους, να βυθιστεί σε αυτούς, να διαμορφώσει πρωτογενή άποψη, όχι μόνο άποψη από τις εισηγήσεις των τότε ηγετικών στελεχών της διπλωματικής υπηρεσίας. Διάβαζε αυτά που διαβάζαμε εμείς ως ακόλουθοι. Και διαμόρφωσε μια νέα γενιά διπλωματών, οι οποίοι ήταν ικανοί να κατεβαίνουν στην κονίστρα, στην αρένα που λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για κλαμπ στο οποίο ανταλλάσσονται ανθοδέσμες. Απαιτείται σκληρή παρασκηνιακή πάλη και αίσθηση του εθνικού συμφέροντος και του καθήκοντος από την πλευρά των διπλωματών. Mm-hmm. Μετά από λίγο όμως, ο Θόδωρος Πάγκαλος έχασε αυτή την επαφή με την πραγματικότητα. Θεώρησε τον εαυτό του ότι ήταν από τους ευφυέστερους μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι δικαιωματικά του έπεφτε, του αναλογούσε λόγος, αν όχι πρώτη θέση, λόγος για την πρώτη θέση. Τότε άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του, όπως μια λαζονία, όπως ένας κακός τρόπος, πήραν το πάνω χέρι, με αποκορύφωμα την κατάληξη με τον Ωτσαλάν και τα μετέπειτα. Μάλιστα. Αλλά όσο συμβάδιζε μαζί με τον Γιάννο Κρανιδιώτη ως αναπληρωτές Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτός κι αν ήταν μορφή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν ένα πολύ δυνατό δίδυμο που έδειχνε ότι μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, αν πιστεύει τον εαυτό της και πιστεύει ότι μπορεί να συνδιαμορφώσει την Ευρώπη, όχι καταθέτοντας κάποιες προτάσεις έτσι για την τιμή των όπλων, αλλά μαχόμενοι, πλήττοντας άλλα συμφέροντα όταν επλήττονται τα δικά της, εξισορροπώντας, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Ας τον θυμόμαστε γι' αυτό και για την τεράστια συμβολή του στο να, μαζί με τον Γιώργο στον Κρανιδιώτη, να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τότε ήταν ένα ανέκδοτο. Όλοι όσοι τα ΕΛΙΑΜΕΠ της εποχής και το ΕΛΙΑΜΕΠ εκείνη την εποχή το θεωρούσε αδύνατο, ας πούμε, πριν επιληθεί το Κυπριακό, και όμως κατάφεραν αυτοί οι δύο άνθρωποι με πολύ προσήλωση και με πολλή δουλειά και με πολύ προσωπική φθορά να το πετύχουν, και η πεποίθησή μου είναι ότι ο Κρανιδιώτης το πλήρωσε με τη ζωή του. Το έχετε ξαναπεί αυτό και έχουμε πει θα κάνουμε είναι μια εκπομπή αφιέρωμα στη μνήμη του. Όχι, και κάπου εδώ το κλείνουμε. Θέλω να τονίσω όμως, δεν επιλέγω τυχαία να θεωρώ ότι πια ανήκω στους φίλους σας, εννοώ στο δημόσιο λόγο. Διότι είστε. Για μένα είναι τιμή. Για μας είναι τιμή. Αποδείξατε μέσα σε 3 λεπτά πόσο ακριβοδίκαιος είστε. Δηλαδή και τα θετικά. Γιατί το άλλο που δεν ήταν μόνο δικό του, ήταν συλλογικής ευθύνης μιας κυβέρνησης, αλλά ήταν και δικό του, τα ίμια ο Ωτσαλάν δεν περιποιούν τιμή στη χώρα, είναι μια ντροπή που δεν ξεπερνιέται. Λοιπόν, πάμε τώρα και πριν τον οδηγό επιβίωσης, έτσι τον βάφτισα εγώ, θέλω να σας ρωτήσω 2 θεματάκια που έχουν σκάσει έτσι στην επικαιρότητα. Το πρώτο είναι ότι στα Σκόπια έγινε μια ανακοίνωση ότι τον εναέριο χώρο των Σκοπίων θα τον επιτηρεί η Ιταλική αεροπορία
Διότι εμείς τρία χρόνια τώρα, ανεξάρτητο ότι αυτοί δεν τηρούν τίποτα, δεν φαίνεται να τηρούμε κι εμείς, δεν επιτηρούμε. Αυτό τι είναι πάλι? Η Ιταλία ανέλαβε τη γειτονική χώρα. Η Ιταλία έχει γράψει ιστορία στα Δυτικά Βαλκάνια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σαφές από την αρχή, όταν υπογράφαμε τη συμφωνία, ότι το κερασάκι της τούρτας, το κερασάκι για τους αφελείς, ήταν ότι η ελληνική μας, ότι η αεροπορία μας έλεγχε, επιτηρούσε τον εναέριο χώρο των Σκοπίων. Αυτό βέβαια ήταν γνωστό σε όλους τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, σε όλους οι δήμονες, ότι είναι rotation. Δηλαδή τρία χρόνια ο ένας, τρία χρόνια ο άλλος, εν πάση περιπτώσει είναι κυριαρχικό τους δικαίωμα σε ποιον θα αναθέσουν από τη στιγμή που δεν έχουν ήδη αεροπορία. Και κάποια στιγμή, θυμηθείτε το, δεν θα είναι μακριά, θα έρθει η σειρά της Τουρκίας. Άρα όλη αυτή η θριαμβολογία ότι τα ελληνικά F-16 επιτηρούν τον ενέργειο χώρο της γείτονος κτλ. Θα γυρίσει μπούμεραγκ, θα εγκατασταθούν σε αεροδρόμια τουρκικά αεροπλάνα, όπως τώρα έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν ιταλικά, τα οποία θα απογειώνονται για να αναγνωρίζουν οποιοδήποτε αντικείμενο εισέρχεται σε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η έννοια της επιτήρησης. Συνεπώς, εάν ένας Έλληνας στείλει ένα ντρόουν κατά λάθος πάνω από την αερολέσχη Φλόρινας, περάσει προς τα μέσα, θα σηκωθεί ένα ιταλικό αεροσκάφος σήμερα, ένα τουρκικό αύριο. Ποια εγγύηση είχαμε πάρει? Πού λέγεται μέσα στη συνθήκη που σπεύσαμε να υπογράψουμε ο Κοντζιάς, που δεν είναι μοναχοφάης, ο υπουργός Κοντζιάς έσπευσε να υπογράψει, και ο πρωθυπουργός Τσίπρας να επέλεται μέχρι σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός, ότι είναι υπόδειγμα αμερικανικής, υπόδειγμα διπλωματίας? Σας έχω απάντηση. Θα πει, εμείς παραδώσαμε στην επόμενη κυβέρνηση που δεν κατήργησε τη συμφωνία για το λόγο για τον οποίο βγήκε, τη συντήρησε αλλά δεν την προχώρησε με τα προβλεπόμενα και γι' αυτό μας κούνησαν μαντήλι. Ζητήστε τα αρέστα. Αν είχαμε υπογράψει τα πρωτόκολλα, τι θα μείωνε την διακριτική ευκαιρία της γειτονικής χώρας να αναθέσει σε όποιον θέλει? Άρα φτερό στον άνεμο, μου λέτε. Για καταβληθήσεις υπηρεσίες δεν παρέχεται ανταμοιβή στη διπλωματία. Μάλιστα. Για υπηρεσίες που έχουν καταβληθεί. Σαφές. Δεν παρέχεται. Σαφές. Θέλω και το δεύτερο να μου σχολιάσετε. Προσέξτε. Έχουμε τη γνωστή ιστορία των τουρκικών αλλιευτικών στα 70 έως 100 μέτρα από τα κύθυρα. Δεν ήταν παραπάνω. Οι φωτογραφίες στο Μιλιτέρ, παρότι χλεβάστηκε, στο ήταν... Στο Καψάλι. Έχω πάει, έχω κολυμπήσει, το ξέρω πολύ καλά. Και οι ερασιτέχνες, οι ερασιτέχνες αλλής εκεί τα είπαν χήμα. Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική κορεκτήλα. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Το λιμενικό πού ήταν? Μισό λεπτό. Το λιμενικό μέσω κύκλων και όχι με επίσημη ανακοίνωση μας είπε ότι το τουρκικό αλλιευτικό έκανε αυλαβή διέλευση κοντά στα κύθυρα. Αυλαβής διελεύσης προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, αλλά γίνονται υπό συγκεκριμένους όρους. Γίνονται λοιπόν, από τα πολεμικά πλοία. Μισό λεπτό, κύριε Αϊφαντή, θέλω να το ακούσετε ολοκληρωμένα. Επειδή τώρα υπουργός εμπορικής ναυτιλίας υπηρεσιακός είναι πρώην αρχηγός του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, άρα γνώστης της καταστάσεως. Τι λένε οι ανώνυμοι κύκλοι? Ότι το συγκεκριμένο τουρκικό σκάφος είχε άδεια από τον ICAT. Επειδή είναι λατινικό αρτικόλεξο, το έψαξα λίγο. Λοιπόν, ο ICAT είναι International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, δηλαδή Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Τόνου του Ατλαντικού. Αν τα κύθυρα έχουν καμία σχέση με τον Ατλαντικό, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις γεωγραφίας τι μας είπαν οι κύκλοι. Τι έχει συμβεί εδώ λοιπόν? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε σαφές ότι... Για μας λένε και μακάκες, κύριε Αϊφαντή, ICAT τώρα, δηλαδή Ατλαντικός και Τόνο. Θέλω να πω ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που οι Γάλλοι απαξιωτικά αποκαλούν gouvernement de domestique, δηλαδή κυβέρνηση υπηρετών. Λοιπόν, είναι μια κυβέρνηση η οποία διεκπεραιώνει και έχουν επιλεγεί με διάφορα στελέχη της, με μεγάλη προσοχή, να είναι πιστά στα νάματα των συμμάχων μας, στα νάματα των μεγάλων κομμάτων κτλ. Σε όλο τον κόσμο το λιμενικό, αν πάει κανείς να ψαρέψει κοντά στις αμερικανικές ακτές, ξέρετε τι θα του συμβεί. Έρχεται η ακτοφυλακή και πράττει τα δέοντα. Μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Διότι δεν θέλουμε να χαλάσουμε το καλό κλίμα.
Άρα με τις απειλές της Τουρκίας ότι δεν θα καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, εμείς έχουμε πάψει να ασκούμε κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως η προστασία της αλίας, και δεν είναι μόνο ότι ψάρευε κοντά, σκοτώνουν δελφίνια, συμπεριφέρονται σαν βάρβαροι οι Τούρκοι αλίοι, και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάθονται μπροστά σε ένα ελληνικό δικαστήριο και να απολογούνται για τις παραβιάσεις που έχουν κάνει και για την καταστροφή του θαλάσσιου, του ενάλιου περιβάλλοντος. Κύριε Πρέσβη, αυτό παρετούμαστε. Με συγχωρείτε. Γιατί διάφοροι πρώην αρχηγοί, και μην πω τι πρώην τι, μας λένε αυτά που μας είπατε εσείς. Μισό λεπτό. Είναι ακόμη χειρότερο. Διότι ο ICAT είναι ένας οργανισμός που έχει συσταθεί γύρω από τους ωκεανούς και έχει έργο την επιτήρηση του ψαρέματος του τόνου, την αποτροπή της περιαλίευσης του και τη συγκέντρωση πληροφοριών για το ψάρι αυτό στον Ατλαντικό ωκεανό και στις θάλασσες εκτός κυριαρχίας και κυριαρχικών. Είχε δώσει αυτός ο οργανισμός άδεια για το καψάλι, γιατί ακούστε. Άδεια για δικά μας. Δεν έχει αρμοδιότητα, σας το λέω αυτό, από το καταστατικό του να δώσει άδεια σε κανένα τουρκικό ή άλλης εθνικότητας σκάφος να διέλθει και πολύ περισσότερο να αλλιεύσει εντός χωρικών υδάτων. Να σας πω και το χειρότερο. Δεν είμαστε μέλος του οργανισμού ως χώρα. Καταλάβατε εδώ την εξαπάτηση. Καν δεν είμαστε μέλος. Προφανώς θέλω να πω ότι λέγονται ψέματα. Έφταιγε ο σταθμάρχης, έφταιγε η πεθερά του σταθμάρχη που τον ενοχλούσε στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Έφταιγε το ένα, έφταιγε το άλλο. Βέβαια, εδώ πέρα δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Δεν χάνονται. Χάνεται μόνο ενάλλιος πλούτος. Αλλά και καταρακώνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όμως το ατόπιμα είναι αντιστοίχου μεγέθους. Και θα έπρεπε να αναζητηθούν ευθύνες και από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση τι γυρεύουν, τον υπηρεσιακό Υπουργό, τον κ. Κασκαρέλη, τι γυρεύουν τα τουρκικά αλλιευτικά στο καψάλι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, συγχαίρουμε τον Ερντογάν, και από τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πρώην, είναι δικαστικός ενεργεία και ζήτησε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιοι δεν κάνουν το καθήκον τους. Και εν προκειμένου δεν είναι οι τοπικοί λιμενοφύλακες, οι οποίοι ασφαλώς θα ανέφεραν και ασφαλώς πήραν εντολή να κάνουν την πάπια. Εάν ευθύνονται οι τοπικοί σταθμάρχες του Καψαλίου, να τους κρεμάσουμε ανάποδα για να παραδειγματιστούν οι άλλοι σταθμάρχες ανά τη χώρα. Άρα δεν φταίνει άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, περιμένουμε από ένα γκουβερνεμόν ντομεστίκ, έτσι, από μια κυβέρνηση υπηρετών. Ξέρετε προσωπικού. Ότι εσείς το λέτε με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν είναι θέμα αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο τι σας όθησε να βγάλετε αυτόν τον οδηγό. Και μάλιστα κάποιοι ακροατές, όταν διάβασαν το άρθρο σας στο SL Press, μου είπαν, μήπως ο κύριος Αϊφαντής έρχεται να κουμπώσει στο πρωτοσέλιδο της Εστίας ότι πάμε για σύμφωνο μη πολέμου με 12 ναυτικά μίλια στις υπηρετικές ακτές της χώρας και διαδρόμους διέλευσης 6, 7, 8, 9 μίλια δακτύλους στην Τουρκία, στο Αιγαίο, ακόμη και στην πλάτη κεντρικών κομβικών νησιών όπως η Χίος. Γιατί τον βγάλατε αυτό τον οδηγό? Είστε σίγουρος ότι πάμε σε μια μορφή συνομιλιών? Εγώ δεν είμαι απλώς βέβαιος, το γνωρίζω τεκμηριωμένα. Δεν είχα υπόψη μου όταν έγραφα το άρθρο, το είχα παραδώσει ήδη όταν βγήκε η Εστία με το πρωτοσέλιδό της, το οποίο είναι, από ό,τι εγώ όπως το διάβασα καταλαβαίνω, είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, μίλησαν με ανθρώπους μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών ή και στην κυβέρνηση. Αλλά δεν έχουμε χρειαν τον ρεπορτάζ ή της δικιάς μου άποψης, η οποία στηρίζεται πάνω σε πληροφόρηση, όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, και λέει το ταχύτερο μέσα στον επόμενο μήνα, για να μην χαλάσει το καλό κλίμα, πρέπει να συζητήσουμε με την Τουρκία. Αυτήν την άποψη, την οποία έχει κληροδοτήσει ο απερχόμενος υπουργός, ο απερθόν υπουργός, ο κύριος Δένδιας, στον υπηρεσιακό Υπουργό Εξωτερικών, εγώ αυτήν την άποψη στυλιτεύω στο άρθρο μου, λέγοντας ότι όταν απελπισμένος, χωρίς να έχεις υποστεί στρατιωτική ήττα και πανολεθρία, ζητάς να διαπραγματευτείς με τον άλλον, αποδέχεσαι εν της πράγμαση την ημερήσια διάταξη που ο άλλος απαιτεί και την ημερήσια διάταξη που ο άλλος έχει διαμορφώσει και την οποία γνωρίζουμε άριστα μέσα από τις διερευνητικές επαφές
των τελευταίων 25 χρόνων, 60 τόσοι, οι Τούρκοι έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και εμείς τις έχουμε αντικρούσει. Αυτό στην διπλωματία αποτελεί κεκτημένο της διαπραγμάτευσης. Έχει γίνει μια άτυπη πλην όμως διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Τώρα ξαφνικά θα έρθουμε και θα πούμε εμείς ότι συζητάμε μόνο ένα θέμα κτλ. Θα πάμε στο σπίτι του κακού Λίκ μόνο για να δούμε τα γραμματόσημα. Δεν ξέρουμε θα μας συμβεί μετά. Θα μιλήσουμε για όλα. Και όταν λέω θα μιλήσουμε, εξηγώ τουλάχιστον τι πρέπει να κάνουμε. Αφού αυτό είναι η επιθυμία, η συνέπεια των πολιτικών ηγετών και η συνέπεια της τοποθέτησης στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τουλάχιστον ας κάνουμε αυτά που θα επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Επισπεύδοντες είναι οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Είναι. Και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί, γιατί οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί θέλουν την Τουρκία να τη δημιουργήσουν εγκύτερα στο ΝΑΤΟ, αποδυναμώνοντας τη Ρωσία. Αν η Τουρκία εφήρμοζε κυρώσεις Φερρυππίν κατά της Ρωσίας, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί θα ήσαν ευτυχείς για τον απλούστατο λόγο ότι θα επλήττεται η ρωσική οικονομία και κάποιοι διάβλοι ρωσικού εμπορίου θα καταργούνταν. Συνεπώς προσπαθούν να το κάνουν με δικά μας έξοδα. Θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα αρχίσουμε να συζητάμε για την αποστρατητικοποίηση. Η αποστρατητικοποίηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα συζητηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ. Θα συζητηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ, θα το εγείρει το θέμα η Τουρκία και θα πέσουν όλοι πάνω μας μέσα στο ΝΑΤΟ με το πρόσχημα του αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ να πούν ότι εκεί δεν μπορεί να υπάρχουν ελληνικά στρατεύματα, αυτά τα οπλικά συστήματα, το ένα το άλλο, και θα μας δοθεί η ευπρόσωπη διέξοδος του χρονοδιαγράμματος για να συνεχίσουμε αυτό που ήδη έχουμε αρχίσει να τα αποσύρουμε σταδιακά. Άρα θα πάμε σε ένα φόρουμ καθαρά πολιτικό για τον πολιτικό όρο που είναι η αποστρατιωτικοποίηση. Εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι και θα είναι το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσει και ο νέος Υπουργός Άμυνας και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών. Και το τυράκι εδώ μπορεί να είναι η απόσταση της διοίκησης στρατιάς του Αιγαίου 100 χιλιόμετρα πιο ανατολικά. Μπορεί να είναι ένα τυράκι αυτό. Αυτό είναι φύλος οικής. Πρώτον, διότι μπορούν να επανέλθουν με μεγάλη ταχύτητα. Δεύτερον, διότι ο κίνδυνος στο Αιγαίο, αν εμείς έχουμε αποσύρει τα στρατεύματά μας και δει τα βαριά όπλα, είναι οι αεραποβάσεις, και οι Τούρκοι έχουν μεγάλο στόλο ελικοπτέρων και λόγω του πολέμου στο Κουρδιστάν είναι άριστα εξασκημένοι στις αεραποβάσεις. Είναι ένα φύλος οικής το οποίο είναι αδιανόητο. Επισημαίνω ότι στο άρθρο και διαζώσεις εδώ, ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα πώς αυτό θα περαστεί μέσα στο κοινοβούλιο. Υπάρχει μια σειρά δυνατοτήτων, συνδυασμός διατάξεων. Δεν πιστεύω ότι θα αποφύγουν, επειδή δεν θα έχουν τους 180 κατά πάσα πιθανότητα, θα υποχρεωθούν και το συνυποσχετικό, αλλά ενδεχομένως και την άτυπη συμφωνία για απόσυρση των δυνάμεων, θα υποχρεωθούν να τη φέρουν στο κοινοβούλιο. Όχι γιατί, διότι θα το απαιτούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι προκειμένου δεν ικανοποιούνται, ενφυλακώνουν την αποστρατιωτικοποίηση, ο στόχος τους είναι τα νησιά. Και έχοντας ένα τέτοιο στόχο, αυτό που θέλουν είναι μια δημόσια ομολογία από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ούτε καν την κυβέρνηση, από το ελληνικό κοινοβούλιο, ότι κακώς, όπως λέει ο κ. Τσούνης, είναι αμαρτία μας που έχουμε τοποθετήσει στρατεύματα στα νησιά μετά το 1974 και τώρα θα τα αποσύρουμε. Όλη αυτή η συμπεριφορά δείχνει και τι στάση θα κρατήσει ή επιθυμεί να κρατήσει, επιθυμούν οι σύμμαχοί μας να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Πλήρης διάρρηξη σχέσεων, το ενιαίο αμυντικό δόγμα καταντά ένα ανέκδοτο, αναχρονιστικό, και γενικά Ελλάδα και Κύπρος υπάρχει ένα βασίτατο ρήγμα. Εάν προσέξετε, οι Κύπροι ήδη στέλνουν το φυσικό τους αέριο για υγροποίηση στην Αίγυπτο. Μάλιστα, ανακοινώθηκε και η εταιρεία σήμερα που αναλαμβάνει το έργο. Μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα δεν προσβλέπουν στην Ελλάδα δικαίως, σε αυτήν την Ελλάδα. Σε αυτήν την Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα, αυτού του πολιτικού συστήματος, αυτού του ασφικτικού πολιτικού συστήματος, η οποία αφού τους εράπησε, οι Κύπροι αρχίζουν να κοιτούν αλλού. Δεν νομίζω ότι μπορούν
μακροπρόθεσμα να αντέξουν δίχως την Ελλάδα δίπλα της η Κύπρος, και αυτό το γνωρίζουν και οι δύο πλευρές, αυτό το γνωρίζουν και οι τρίτοι. Γι' αυτό επιβάλλουν αυτό το διχασμό. Συνεπώς θα έπρεπε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, να κλείσουμε με θείες γραμμές βάσεις τους κόλπους και κάποια νησιωτικά συμπλέγματα στο Αιγαίο, και να πάμε να διαπραγματευτούμε, αφού θα πάμε να διαπραγματευτούμε, από θέσεις σχετικής ισχύως και πάνω στο γήπεδο που μας βολεύει. Αν δηλαδή αυτές τις κινήσεις μας διαφωνεί η Τουρκία, αφού δεν μπορεί να υλοποιήσει την απειλή του Κάζους Μπέλη, θα αρχίσει να συζητά αν είναι σύνομες με βάση τι, με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Άρα θα παίξουμε στο δικό μας γήπεδο τον αντίπαλο, έχοντας κάνει κάποιες στοιχειώδεις προπαρασκευαστικές συνθήκες. Όσο για το σύμφωνο επίθεσης, ναι, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι, το τυράκι για να προχωρήσουμε στην αποστατικοποίηση. Τι σημαίνει σύμφωνο μη επίθεσης? Πόσα σύμφωνα μη επίθεσης έχουν παραβιαστεί ανά τον κόσμο? Με διασημότερο το σύμφωνο μη επίθεσης ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και στη Χιτλερική Γερμανία, το Ρίμπεντροπ-Μόλοτοφ. Έτσι. Δεν μας κατοχυρώνησε τίποτα. Αλλά ας υποθέσουμε, επειδή είμαι διπλωμάτης, ότι μπαίνουμε στην διαδικασία σύνταξης ενός τέτοιου συμφώνου. Στο προήμιο, μέσα στα άρθρα, θα αποκηρύσει η Τουρκία, θα αναγνωρίζει την ελληνική εθνική κυριαρχία στα ελληνικά νησιά? Θα παρετείται της θεωρίας ότι μας έχουν εκχωρηθεί υπό τον όρο της ουδετερότητας? Δεν λένε αποστατικοποίησης, λένε ουδετερότητας. Το μοντέλο είναι τα νησιά Άλαν της Φιλανδίας. Αυτό είχαν καταθέσει το 1923 ως τουρκική θέση στη Λοζάνη. Σε αυτήν είναι ακόμα. Θα αναγνωρίζουν ότι τα ελληνικά νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ. Ποια από τις θέσεις τις οποίες η Τουρκία προβάλλει επιθετικά εναντίον μας θα καταργεί με το σύμφωνο μη επιθέσεις? Απλώς θα λέει ότι δεν θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Μα δεν μας τον κήρυξε. Και όταν έστελνε τα πλοία της κλπ. Δεν χρειαζόταν να κηρύξει πόλεμο. Έκανε επιθετικές ενέργειες και εμείς θα πηγαίνουμε στα διάφορα φόρα, ας πούμε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να λέμε: κύριε, κύριε, η Τουρκία μας ενοχλεί ενώ έχουμε υπογράψει αυτό το χαρτί. Θα μας λένε πάλι βρείτε τα. Δηλαδή είναι μηδενικής αξίας η υπογραφή αυτού του συνόλου. Αλλά για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι και χινώτες θα ακούνε τις αναλύσεις από τους διεθνολόγους και τους θεωρητικούς του διεθνούς δικαίου στα κανάλια, θα νομίζουμε ότι κάτι κάναμε επειδή οι Τούρκοι υπέγραψαν ένα χαρτί, το οποίο εγώ παρακαλώ να προσέξουμε τι θα λέει. Και μάλιστα κυρίως τι δεν θα λέει. Σύμφωνο μη επίθεσης έχει αξία όταν επιλύονται κάποια προβλήματα. Λέει ο άλλος: δεν θεωρώ ότι τα νησιά είναι δικά μου, δεν αναγνωρίζω την κυριαρχία όλων. Θα επαναλαμβάνει το περίφημο άρθρο της συνθήκης της Λοζάνης, που λέει ότι όλα τα νησιά που δεν είναι 3 μίλια, είναι περισσότερο από 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, ανήκουν στην Ελλάδα. Θα το λέει αυτό το σύμφωνο? Και πρέπει να το λέει ευθέως, όχι με ερμηνείες και αναγωγές. Μάλιστα. Το διατάφτα, κύριε Αϊφαντή, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Επειδή, όπως λέτε στο καταληκτήριο του άρθρου, δεν προβλέπεται βραβείο για εκείνον που ιτάται μετριοπαθώς. Ναι, είναι μια ρίση του Χένρι Κίσιγκερ. Την είχε γράψει περιγράφει με αυτόν τον τρόπο το δίλημα που αντιμετώπιζε διαπραγματευόμενος με το Βόρειο Βιετνάμ. Στο Παρίσι. Στην περίοδο 70-72, όπου ήταν η θέση του Βόρειο Βιετναμέζου διαπραγματευτή. Του είπε ότι ο Βόρειο Βιετναμέζος διαπραγματευτής ότι θα χάσετε ούτως ή άλλως. Αν χάσετε επιδεικνύοντας μετριοπάθεια, δεν πρόκειται να είναι λιγότερο ήττα. Εμείς περιμένουμε, είμαστε σε θέση να περιμένουμε να δώσετε τόσο πολύ που να φύγετε τρέχοντας. Εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτή λοιπόν ήταν μια θέση, μια παραδοχή του Κίσιγκερ, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για μας. Δεν έχει κανένα νόημα να μην στηρίζουμε που λένε ότι αν κάνουμε αυτά που εισηγούμε, αν αναγνωρίσουμε 12 μίλια και τα λοιπά, υπονομεύουμε τη διαπραγμάτευση. Δεν υπονομεύουμε τη διαπραγμάτευση. Αν πάμε στη διαπραγμάτευση και χάσουμε, είναι ήττα.
Συνεπώς δεν έχει νόημα να ιτηθούμε επιδεικνύοντας μετριοπάθεια. Σημασία είναι να κερδίσουμε. Οι διαπραγματεύσεις αντίθετα με αυτά που λένε, λέει το ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι είναι ένας αμοιβαίος συμβιβασμός. Εδώ δεν είναι αμοιβαίος ο συμβιβασμός. Δεν υπάρχει περιθώριο και η μία πλευρά να κερδίσει και η άλλη πλευρά να κερδίσει. Εκτός αν επανερχόμεθα στη ρίση του Μίμη Ανδρουλάκη ότι έχουμε 3.000 νησιά, από δύο να δίνουμε στους Τούρκους κάθε χρόνο θα μας πάρει 1.500 χρόνια μέχρι να τελειώσουμε, να μας τελειώσουν τα νησιά. Αν αυτή είναι η αντιμετώπιση που υπάρχει μέσα σε ένα κομμάτι της αριστεράς, αλλά όχι μόνον, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι αριστερή, την ίδια άποψη συμμερίζεται, να δώσουμε το Καστελόριζο να κρατήσουμε την Κρήτη, δηλαδή να δώσουμε τα δικαιώματα του Καστελορίζου και να μείνει εκεί μια ελληνική σημαία, για να κατοχυρώσουμε τάχα μου την απόλυτη κυριαρχία μας, την δίχως περιορισμούς κυριαρχία μας στην Κρήτη. Δεν πρόκειται, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Οι άλλοι έχουν βάλει στόχο να πάρουν το Αιγαίο, το προωθούν, είναι στην πλευρά που η στρατηγική τους αποδίδει, κερδίζουν στο ημίχρονο, γιατί να μεταβάλουν στρατηγική. Γιώργος Αϊφαντής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή του σύμβολη στο να πάμε τη συζήτηση και πιο κάτω και μακάρι να γίνει κάποια στιγμή, έστω και στο παραένα προεκλογικά. Κύριε Αϊφαντή, καλή σας ημέρα. Να είστε καλημέρα καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.